δεν μπορούν φυσικά να ανασφάλουν. Αυτό που μπορεί να συμβεί για ποινές μέχρι 2 έτη φυλάκισης είναι η μετατροπή. Η μετατροπή είτε σε χρηματική ποινή είτε σε παροχή κοινοφελούς εργασίας. Οι διατάξεις είναι κακότεχνες, νομοτεχνικά δεν είναι άρτιες, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει αν θα πρέπει να εξετάζεται πρώτα η μετατροπή σε παροχή κοινοφελούς εργασίας και στη συνέχεια η μετατροπή σε χρηματική ποινή. Αλλά τώρα ίσως αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Από την αιτιολογική έκθεση κυρίως συνάγεται ότι πρέπει πρώτα να εξετάζεται η μετατροπή σε χρηματική ποινή. Πρόεδρε, μια άκρως ενδιαφέρουσα και σημαντική ημερίδα σήμερα με τον καθηγητή τον κύριο Τριανταφύλλο από το ΕΚΠΑ, από την νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών, και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους αλλά και τις απορίες τους σχετικά με τις αλλαγές στον κώδικα ποινικής οικονομίας. Ναι, πράγματι, ο Δικηγορικός Σύλλογος στα πλαίσια αναλήψεων δράσεων κάλεσε τον καθηγητή του ποινικού δικαίου της νομικής Αθηνών, τον Γιώργο τον Τριανταφύλλου, ο οποίος θα ενημερώσει το Σύλλογο για τις επιχειρούμενες αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον ποινικό κώδικα. Στα πλαίσια αυτά γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση. Οι συνάδελφοι μετά την τοποθέτησή του εκφράζει ο καθένας τις προσωπικές του απορίες για να καταλήξουμε τέλος σε ένα συμπέρασμα. Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που επιχειρούνται δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πεποίθηση όλων. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι αυτό θα είναι το συμπέρασμα που θα εξαχθεί, ότι γίνονται με έναν τρόπο πρόχειρο ο οποίος καλό θα ήταν να είχε αποφευθεί. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια νομοθετήματα έρχονται χωρίς να τα έχουν επεξεργαστεί νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και αυτό νομίζω δεν είναι στα θετικά της κυβέρνησης, δεν είναι στα θετικά του Υπουργείου που εισηγείται τέτοιου είδους νομοθετήματα. Πιστεύουμε ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι δια της Ολομέλειας των Προέδρων θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς τη σωστή νομοθέτηση και να απαλληφθούν κάποιες διατάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από όλους μας άκρως προβληματικές στην πράξη και κυρίως αντισυνταγματικές. Αυτό τουλάχιστον τώρα σε αυτή τη φάση δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα δούμε. Κλείνοντας τέτοιες ενημερωτικές ημερίδες που αποσκοπούν πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές, αποσκοπούν και στο γεγονός να εξαχθούν συμπεράσματα σημαντικά τα οποία θα οδηγήσουν ακόμα και στην ανατροπή κάποιων διατάξεων ή τροποποιήσεων. Φυσικά, αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Να βοηθήσουμε όλοι μαζί ώστε πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα λαθεμένα να μην τελικά γίνουν νόμοι του κράτους. Είναι πολύ σοβαρά νομοθετήματα ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Θέλουν ιδιαίτερη έτσι, επεξεργασία ή οποιαδήποτε παρέμβαση, γιατί έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων, έχει να κάνει με τις ζωές των πολιτών. Έχει να κάνει με τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας του καθενός. Άρα τα λάθη δεν συγχωρούνται. Εν όψη λοιπόν αυτής της οπτικής είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι να σταθούμε με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ιδιαίτερη έτσι, σοβαρότητα.